Σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που λένε έτσι, αλλιώς. Υπήρχαν κάποιες δηλώσεις του κυρίου Ακάρ για τέτοιες δηλώσεις. Όμως, ας ξεκινήσουμε με αυτή τη θεματολογία, γιατί ο κόσμος περιμένει. Ναι, ναι, πάμε τρέχοντας. Συναντήσαμε κόσμο και σημαίνει και μας έλεγαν ότι μας βλέπουν πίνοντας καφέ και μετά πάνε δουλειά. Άρα, μας περιμένουν, πάμε να ξεκινήσουμε. Για πάμε. Λοιπόν. Turk Aegean. Είναι το νέο σύνθημα του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας. Turk Aegean. Βλέπετε και, και το σχετικό σποτάκι. Τουρκικό Αιγαίο. Ναι, η Χουρία το έχει και σε, σε μεγάλο, όχι πρωτοσέλιδο, μέσα σε σελίδες κόντρα για το Αιγαίο αυτή τη φορά με την Ελλάδα. Αυτό είναι στο πλαίσιο της τουριστικής, ας πούμε, περίοδου. Τι είναι, μήνυμα, σποτάκι του Υπουργείου. Ακριβώς. Είναι διαφημιστικό σποτάκι του Υπουργείου Τουρισμού της Τουρκίας, το οποίο, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού της Τουρκίας, επειδή η Ελλάδα βλέπει το Αιγαίο ως δική της περιοχή, και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το σύνθημα και να προβάλλουμε τέτοια βίντεο για να δείξουμε ότι, το Αιγαίο δεν είναι ελληνικό, είναι μέρος και της Τουρκίας. Είναι μια περιοχή και της Τουρκίας, δήλωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού Ναντίρ Αλπασάν στο Κοινοβούλιο. Και βεβαίως, μα εδώ η Τουρκία δεν λέει ότι είναι μέρος, ας πούμε, βρέχεται και η Τουρκία από το Αιγαίο. Δεν λέει αυτό, λέει Turk Aegean. Δηλαδή λέει ότι το Αιγαίο είναι τουρκικό. Ναι. Η Ελλάδα δεν λέει κάτι τέτοιο. Ναι. Έχει βάλει πουθενά η Ελλάδα Greek Aegean. Αιγαίο πέλαγος είναι. Δεν χρειάζεται να το πει. Δεν χρειάζεται να το πει αυτό. Πρώτα απ' όλα Aegean. Ναι. Γι' αυτό και υπάρχουν και διάφορες θεωρίες που λένε δεν πρέπει, στην Τουρκία που λένε κάποιοι δεν πρέπει να το λένε Αιγαίο, λένε ο Τζιγάντ Γιαϊτζή και πρώην ναύαρχη κτλ. Αλλά είναι μια νέα διαφημιστική εκστρατεία της Τουρκίας. Την έδειξαν και στον κύριο Κικίλια αυτή την εκστρατεία, φαντάζομαι όχι. Όταν έφυγε και εγώ δεν την είδα. Ήμουν εκεί, δεν είδα αυτή τη διαφήμιση εκεί. Η εφημερία Χουρία την προβάλλει και θα φαίνεται ότι θα συνεχίσει να την προβάλλει αρκετό καιρό σε μια προσπάθεια να δείξουν ότι. Κατά την άποψή του, ότι. Turk Aegean, τώρα τι να σα πω. Εντάξει, εντυπωσιακό με την αρνητική έννοια. Να προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Το θέμα είναι ότι επιμένει ο κύριο Σακάρο, ο κύριο στον οποίο αναφέρθηκε Σμανόλη, ο Τούρκο Υπουργό Άμυνα, και σε όλα τα άλλα ζητήματα, και σε ό,τι αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, λέει ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματά τη. Τι θέλει να πει. Και με χάρτε πάλι, Μανώλη. Πάλι κατέβασαν χάρτε. Όχι, οι χάρτε εμεί του δείχνουμε. Απλά επειδή ο κύριο Σακάρο έκανε συστάσεις στην Ελλάδα λέγοντας ότι πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τα σχέσεις καλής γειτονίας. Ότι η Τουρκία δήλωσε ότι η Τουρκία δεν έχει βλέψεις ούτε στα εδάφη ούτε στα συμφέροντα άλλων χωρών, αλλά θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αν θέλετε να δούμε τη δήλωση και αμέσως μετά να σχολιάσουμε, διότι έχει τη σημασία της πώς βλέπει η Τουρκία τα πράγματα και ποια είναι η πραγματικότητα. Barış ve istikrar için iyi komşuluk ilişkilerine ve uluslararası hukuka uygun davranmalarını bekliyoruz. Her zaman belirttiğimiz gibi bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gerçekten gözümüz yok. Ancak Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumakta da azimliyiz, kararlıyız ve çok şükür burada mutluyuz. Έχει μια αντίφαση αυτό που λέει βέβαια Μανώλη, ότι δεν επιβουλευόμαστε τα εδάφη και τα δικαιώματα των άλλων, αλλά θα κάνουμε αυτό στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο κλπ. Ναι, δηλαδή τώρα τι θέλει, δηλαδή πώς τα βλέπει η Τουρκία το πράγμα. Λέει βεβαίως όταν ακούγεται ότι δεν, τα συμφέροντα της άλλης χώρας και τα εδάφη τα σέβομαι. Όμως άμα δούμε τους χάρτες που έχει δημοσιεύσει η Τουρκία, ο χάρτης που έχει στείλει στον ΟΗΕ, ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας, ο χάρτης που έχει φωτογραφηθεί μπροστά ο πρόεδρος της Τουρκίας με τη Γαλάζια Πατρίδα πίσω του, όπου το μισό Αιγαίο δείχνει να ανήκει στην Τουρκία, το Turk Aegean και στη διαφήμιση που είδαμε πριν στο τουριστικό, από τον τουρισμό μέχρι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Λοιπόν, όπως και όλες αυτές οι θεωρίες περί τουρκολιβικού μνημονίου, δηλαδή η Τουρκία λέει αυτά είναι δικά μου και από εκεί και πέρα σέβομαι όλα τα υπόλοιπα και αλλά να το συζητήσουμε. Δηλαδή, δεν λέει, ας πούμε, δεν αναγνωρίζει το Ελληνο-Αιγυπτιακό μνημόνιο, δηλαδή την Ελληνο-Αιγυπτιακή Συμφωνία στις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης. Άρα η δήλωση του κ. Ακάρ είναι πολύ ωραία ακούγεται, όμως σε επίπεδο
διαφορών. Νομίζω οι διαφορές υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν όσο υπάρχουν. Για να το καταλάβει και ο κόσμος, επειδή δείχνουμε τους χάρτες, Μανώλη, και πάντα είναι καλό να τους εξηγούμε για να το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Αν πάμε στον επόμενο χάρτη, να, όλο αυτό το μπλε κομμάτι για την Τουρκία είναι Τουρκία. Ναι, βέβαια. Δηλαδή εδώ λένε ναι, ότι εμείς έχουμε δικαιώματα. Το οποίο έχει το μισό Αιγαίο μέσα και τα μισά νησιά μέσα ναι, της Ελλάδας. Αν τα κομμάτι. Δείτε, τα μισά του Ανατολικού Αιγαίου είναι μέσα. Όλο το Τουρκουάζ εδώ. Εδώ δείχνει τις θαλάσσιες περιοχές, όχι τα νησιά. Βεβαίως τα νησιά τα αμφισβητούν με άλλη θεωρία, λέγοντας ότι εφόσον έχουν στρατό, έχει παραβιαστεί καθεστώς από στρατιωτικοποίησης, τότε δεν σας ανήκουν, δεν λένε ότι μπορεί να μην σας ανήκουν. Δηλαδή, όλη αυτή η δήλωση του κ. Καρακούτη είναι πάρα πολύ ωραία. Των άλλων χωρών. Και κάνει συστάσεις στην Ελλάδα, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Μια δήλωση που ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα, αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες, απλά για να θυμίσουμε τις θεωρίες της Τουρκίας, εμείς δεν σχολιάζουμε, εμείς δείχνουμε τις θεωρίες, τη γαλάζια πατρίδα, με τον Τούρκο πρόεδρο, με τον πιο επίσημο τρόπο να φωτογραφίζεται προς τη γαλάζια πατρίδα. Το βλέπουμε κιόλας στο δεν πλάνο. Δεν αναγνωρίζει η Τουρκία μέχρι στιγμής. Και βλέπει παντού όλοι επιθετικές συμπεριφορές, αυτό καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει η Ελλάδα, εκλαμβάνεται ως επιθετική συμπεριφορά από την Τουρκία.